Και αντιλαμβάνομαι ότι όλοι θέλετε να κάνετε μια δήλωση, να καταγράψετε το μπούμερα, αυτό πρώτο λόγο. Όλοι πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι αυτό. Αυτό. Θέλω όμως να επισημάνω ότι σήμερα ο ελληνικός λαός καλείται να ολοκληρώσει με αποφασιστικότητα αυτό το βήμα που έχει απομείνει, το βήμα για την επιστροφή της ελπίδας, τον τερματισμό του φόβου, την επιστροφή της δημοκρατίας και της αξιοπρέπειας των κόκκων. Και τώρα η ευθύνη ανήκει σε όλους και όλες όσοι θα προσέλθουν στην κάλπη. Το δίλημα της εκλογικής αναμέτρησης είναι πιο καθαρό από ποτέ άλλο. Σήμερα αποφασίζουμε αν αύριο θα επιτρέψει την Ελλάδα η Τρόικα για να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις του κ. Σαμαρά για περαιτέρω μειώσεις στις συντάξεις και στους μισθούς, για αυξήσεις στους φόρους, για απελευθέρωση πληστηριασμών, για συνέχεια δηλαδή μιας αποτυχημένης και καταστροφικής πολιτικής λιτότητας δίχως τέλος, ή αν από αύριο η χώρα μας θα διεκδικήσει με ασφάλεια στην Ευρώπη όλα όσα αξίζουν στον ελληνικό λαό. Μια ζωή με αξιοπρέπεια, με κοινωνική συνοχή, αν από αύριο η χώρα μας θα διεκδικήσει σε μια σκληρή διαπραγμάτευση να επανενταχθεί ισότιμα στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Είμαι αισιόδοξος. Σήμερα θα είναι μια ιστορική μέρα. Ο λαός μας θα ολοκληρώσει αυτό το βήμα και η αξιοπρέπεια θα επιστρέψει. In English, please! In English!